Θεοδόσης Πάνου θα έρθει τώρα εδώ μαζί μας για να δούμε τα αστυνομικά. Δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο είναι πάντα πλούσιο. Και πάμε σε διπλή ταυτόχρονη σύνδεση με τη Μαρία Δουρουδή, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, και τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο Ζωγράφο. Θα δούμε τα θέματα ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε με την Μαρία. Εκεί απολογείται ο 33χρονο συνεργό του πιστολέρο στον Γκάζι. Μαρία, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Στην 29η ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 33χρονος, ο οποίος συμμετείχε στη συμπλοκή, στα αιματηρά επεισόδια με τους τρεις κριτικούς στο Γκάζι. Να σας πω ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εναντίον του κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά σιωρεοή. Είναι γνωστό στην αστυνομία ο 33χρονος, καθώς και το 2008 είχε κατηγορηθεί για διακίνηση μεταναστών, το 2010 για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την δικηγόρο του, όπως είπε ο ίδιος τον δικηγόρο του, ήταν εκείνο το βράδυ μαζί με τον 33χρονο που διαφεύγει τη σύλληψη ακόμη. Ήταν για ποτό στα Μελίσια, μετά κινήθηκαν νότια, πήγανε στο Γκάζι. Υπήρχε ένας διαπληκτισμός, μάλιστα ο ίδιος λέει χαστούκησε τον έναν από τους τρεις κριτικούς, αλλά ποτέ δεν σήκωσε όπλα. Να μένουμε να δούμε τι θα πει σήμερα στην απολογία του στην ανακρίτρια. Μάλιστα. Πάμε στις έρευνες, Θεοδόση, να μας πεις τι γίνεται για τη σύλληψη του Μαγκελάρη. Είναι πολύ επικίνδυνος ο άνθρωπος αυτός. Το απέδειξε άλλωστε στο Γκάζι το βαθμό της επικίνδυνοτητάς του. Για τον λόγο αυτό έχει φτιαχτεί μια ομάδα με 6-7 μπαρουτοκαπνισμένους αστυνομικούς, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Τι σημαίνει αυτό? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει μέρος σε βαριές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ξέρουν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνους ανθρώπους. Και αυτό γιατί? Γιατί οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πιστεύουν ότι όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόν τον άνθρωπο για να του περάσουν χειροπέδες, δεν θα καθίσει μάλλον με σταυρωμένα τα χέρια και ίσως χρειαστεί να δώσουν μάχη με αυτόν για να καταφέρουν να του περάσουν τις χειροπέδες. Έχουν πληροφορίες για το που μπορεί να κινείται. Στην Ελλάδα βρίσκεται και πρέπει να σας πω... Αυτό είναι ότι... το πιο βασικό, εάν εκτιμάται από την αστυνομία ότι είναι στη χώρα μας ή ότι έχει... Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιστεύουν και μάλλον έχουν και στοιχεία στα χέρια τους ότι τον βοηθάει να κρύβεται μια σκληρή ομάδα της Greek Mafia, οπότε όπως καταλαβαίνετε το πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά ακόμα.